Ο δεκάχρονο κύκλο μια οδύσσια, κυρίω ω προ την κατασκευή του, κλείνει σιγά σιγά για το πολύ συζητημένο φράγμα του από Τα έργα κατασκευή του διηληστηρίου και των δικτύων για να μπει το νερό στα βλάκι προχωρούν με γοργού ρυθμού και ήδη βρίσκονται στην τελική του ευθεία. Η ίδια αγωγή έχουν φτάσει στην πόλη του Ηρακλείου, στι δύο πρώτε δεξαμενέ, στη δεξαμενή Αλικαρασού και στη δεξαμενή Παπατίτου και αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες, όπως θα μπορείτε να διαπιστώσετε κι εσείς, από την, από την περιοχή του Παπατήτου προς την Αγία Ειρήνη της Χρυσοβαλάντου και συγκεκριμένα στο Δό Κρασαδάκι. Στόχο του Οργανισμού Ανάπτυξη Κρήτη είναι η αγωγή αυτή να ολοκληρωθούν σε τρει έω τέσσερι μήνε, ώστε το νερό του φράγματο διηλυσμένο πλέον να φτάσει και στην κεντρική δεξαμενή που βρίσκεται στην περιοχή τη Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, από όπου θα διοχετευτεί σε άλλε δεξαμενέ περιμετρικά του Ηρακλείου. Η δεξαμενή αυτή, από ό,τι ξέρω, είναι μεγάλη χωρητικότητα. Αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου 7.000 κυβικά μέτρα και μπορεί μέσω από εκεί να τη στείλει σε άλλε δεξαμενέ, τι οποίε βέβαια διαχειρίζονται. Η mm -hmm. ουσία είναι ότι σε τρει βασικέ δεξαμένε τη πόλη του Ερακλείου θα μπορούμε να έχουμε σύντομα παροχή νερού από το δηλησμένο νερό του φράγματο. Στο μεταξύ, αύριο αναμένεται να γίνει και ηλεκτροδότηση του δηληστηρίου, προκειμένου ο ανάδοχο να προχωρήσει στι απαραίτητε δοκιμαστικέ λειτουργίε του εξοπλισμού του. Μπορώ να σα πω ότι είναι μια διαδικασία σύνθετη, δεδομένου ότι υπάρχει μια πληθώρα μηχανημάτων και εξοπλισμού προκειμένου να πετύχουμε αυτό που ονομάζουμε optimization, δηλαδή βελτιστοποίηση της διαδικασίας καθαρισμού. Ε, αυτό απαιτεί μια προετοιμασία και από την πλευρά του αναδόχου και η εκτίμηση που έχουμε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τον αναδόχο είναι ότι σε δύο το πολύ τρει μήνε θα έχει ολοκληρωθεί αυτό που ονομάζουμε βελτιστοποίηση λειτουργία των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, έτσι ώστε σε περίπου δύο το πολύ τρει μήνε, δηλαδή τέλο Ιουλίου-Αύγουστο, θα μπορεί υπό και εκτό να έχουμε παροχή Νερού διηλυσμένου στι δεξαμενέ τη πόλη του Ηρακλήρα. Και ενώ οι εργασίε μεταφορά και επεξεργασία του νερού από το φράγμα βρίσκονται στην τελική του ευθεία, ο μετροπώντικα που κάνει τη διάνοιξη τη σύρεγγα για τα πλημμυρικά νερά του οροπεδίου Λασιθίου, δυστυχώ προχωρά σε ρυθμού χελώνα. Ε, από αυτά που γνωρίζω, ε, είμαστε περίπου στα 70 μέτρα, αλλά η απόδοση θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Ε, αυτό έχει να κάνει, αν θέλετε, με το προσαρμογή και την συναρμογή του μηχανήματος με τις συνθήκες του πετρώματος.